Για άλλη μια χρονιά, οι γονείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το τεράστιο πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών. Δεν είναι δυνατόν ξανά να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν πάνω από 500 μαθητές που δεν μεταφέρονται, μαθητές με ειδικές ανάγκες που αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι τους ή αναγκάζονται οι γονείς να τους μεταφέρουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η περιφέρεια δυστυχώς δεν πήρε όλα τα μέτρα για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό σήμερα εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα καταθέσουμε το υπόμνημά μας. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να παρέμβει αυτή τη φορά. Είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν μπορούν οι μαθητές για άλλη μια χρονιά, 1,5 μήνα μετά το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, να μένουν έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν αντέχεται αυτό. Είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο και πραγματικά όσο ισχύει αυτό το πλαίσιο με τις μεταφορές, όσο δηλαδή δίνονται παραπάνω από 27 εκατομμύρια το χρόνο στην Κεντρική Μακεδονία και μεταφορές δεν έχουμε, τόσο θα οι γονείς θα βρίσκονται απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Γενικότερα, οι μεταφορές είναι δυστυχώς ένα θολό τοπίο αυτό με το οποίο γίνονται και θεωρούμε ότι το Υπουργείο, η κυβέρνηση η ίδια πρέπει να παρέμβει για να αλλάξει αυτή τη διαδικασία. Πόσο σχολεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις άλλες? Είναι παραπάνω από 500 μαθητές, είναι ειδικά σχολεία, είναι το ΕΝΕΓΙΛ, είναι τα ΠΕΦΚΑ, είναι σχολεία από το Δήμο Πηλαίας Χωριάτη. Θεωρούμε από το νομό Κιλκής, ναι σωστά, θεωρούμε πραγματικά ότι δεν είναι δυνατόν ξανά να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα. Το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, εδώ τα τελευταία 12-13 χρόνια, άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, αλλά το πραγματικό γεγονός είναι ότι τα παιδιά μας δεν μεταφέρονται. Όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές. Οι σχολικές εκδρομές είναι άλλο ένα πλήγμα. Δυστυχώς δεν γίνονται με όρους που θα θέλαμε, με όρους ασφάλειας. Τα πρακτορία δυστυχώς έβγαλαν μια πρόσφατη ανακοίνωση ότι μέσα στις κοντινές εκδρομές δεν θα δέχονται να συμμετέχουν. Άρα δηλαδή ένα κομμάτι που είναι και αυτό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας επαφείται στο αν ένα πρακτορείο το συμφέρει ή αν αποφασίσει να κάνει αυτή την εκδρομή. Σκεφτείτε δηλαδή, αν ακουγόταν αυτό που λέμε από την αρχή, ότι έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες για μεταφορά, με αυτά τα χρήματα που δαπανώνται θα μπορούσε να λύσει εντελώς το πρόβλημα.